Οι μπάρες στη βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδονίας κατεβαίνουν. Η γέφυρα θα βυθιστεί γιατί έρχεται ένα πανέμορφο ρημουλκό Ερμής. Ούτε για το βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας, αν θα περνούσε από το κανάλι, δεν θα άφηνα τη δουλειά που είχα αυτή την ώρα για να έρθω εδώ να βιντεοσκοπήσω. Αλλά μ' αρέσουν πολύ τα ρημουλκά και είναι και μεγαλούτσικο, είναι κοντά στα 33 μέτρα επί 9 μέτρα φάρδος. 10 λεπτά δικαιούμενα διάλειμμα. Ετοιμάζουμε την έκθεση φωτογραφιών του Βασίλη Κοζανίδη. Το έχει αναλάβει η ομάδα μου. Αύριο είναι τα εγγένεια, Σάββατο. Γεια σας παιδιά, για χαρά! Ας δούμε και ακόμα ένα που οι φωνές τους ακούγονται μέχρι εδώ. Έχω παρατηρήσει, οι Έλληνες και οι Ιταλοί ακούγονται συνήθως. Έρχεται κι άλλος. Όπο, τη βάψαμε. Με το πάσο του. 20 λεπτά τον περιμένουμε. Τσούκου τσούκου ερχότανε. Όλοι με ένα κινητό στο χέρι είναι. Γεια σου φίλε. Τώρα μαζεύτηκαν κι άλλα. Μαζεύτηκαν στον Κορινθιακό και θα περάσουν να πάνε προς το Σαρωνικό. Άντε να δούμε και προσπέραση. Αυτός είναι σβέλτος. Έτσι περνάμε. Γεια σου καπετάνιο, για χαρά! Ιταλική σημαία. Γεια σας! Γεια σου φίλε! Γεια σας! Ο ήχος της γέφυρας ανεβαίνει.
δεν έβγαλε ούτε ένα ψάρι. Όταν τις τοποθέτησαν πριν πολλά χρόνια, δεκαετία του 80, τα ψάρια δεν ήξεραν και έβγαζε πολλά συνέχεια, κοπάδια. Έχουν μάθει για αυτά, τι νομίζετε? Είναι Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024. 2:30 το μεσημέρι. Νομίζω ότι τελειώσαμε με το στήσιμο της έκθεσης των φωτογραφιών από το αρχείο του Βασίλη του Κωνσταντίδη. Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ είναι τα εγκαίνια. 21 Σεπτέμβρη. Και η έκθεση θα τελειώσει, ακριβώς δεν ξέρουμε την ημερομηνία, 7, 10, 12 Νοέμβρη, κάπου εκεί. Εξαρτάται από το πότε θα αρχίσει η επόμενη έκθεση. Και ακόμα δεν έχει οριστεί. Τριακόσιες φωτογραφίες. Σε μια ξεχωριστή γωνιά έχουμε βάλει και καμιά τριανταριά φωτογραφίες που δεν είναι του Βασίλη του Κωνσταντίδη. Ανθρώπων που σημάδεψαν τον τόπο μας, όπως η Χοροδία Κορίνθου με τον κύριο Παπαγιανόπουλο, τον μαέστρο της, τον Κώστα τον Φιλιππίδη και πολλούς άλλους. Ο Βαγγέλης Καζάν, κάνοντας πορεία ειρήνη στην Κόρινθο, επισκέφθηκε τον Μίκη Θεοδωράκη στο βραχά της Κορινθίας, στο σπίτι του Μίκη. Να μην σας πω πόσο χρονών ήταν ο Βασίλης ο Κωνσταντίδης όταν έβγαλε αυτή τη φωτογραφία. Το 1952, η Ολυμπιακή φλόγα πηγαίνοντας για το Ελσίνκι. Να μην σας πω καλύτερα, γιατί δεν θα με πιστεύετε. Ήρθε ο πατέρας του από τη δουλειά το 1953 και βρήκε τον Βασίλη να ζωγραφίζει με χορτάρια και βοτσαλάκια. 1953, είναι η δεύτερη μέρα της πρωτοχρονιάς. Καλλιτέχνης από μικρό παιδάκι.